Να υποδεχτούμε στο πλατό τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Γιώργο Σταθάκη. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Καλώς ήρθατε, κύριε. Και θέλω, με αφορμή αυτά τα οποία και εσείς αντιμετωπίζετε, να μπούμε λίγο στο γενικό για να πάμε στο ειδικό. Και το γενικό είναι αν αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χρονική συγκυρία, πρέπει να κάνουμε λόγο για αυθαιρεσίες, αν είναι αυθαίρετα ή όχι τα σπίτια, αν το αυθαίρετο τοπίο συνέβαλε στο να απαθρακωθούν 88 άνθρωποι. Πραγματικά είναι αδιανόητο. Θέλω όμως ένα πρώτο σχόλιο από εσάς. Η απάντησή μου είναι πάρα πολύ απλή, διότι η πολιτική προστασία αφορά όλους τους πολίτες της χώρας. Δεν έχει σημασία αν είναι κάποιος, έχει φτιάξει αυθαίρετο ή όχι, αν οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι δευτερεύον θέμα. Η πολιτική προστασία δεν ξεχωρίζει τους πολίτες και είναι καθολική. Ακόμα και ένας καταπατητής σε ένα δημόσιο δάσος, σε περίπτωση πυρκαγιάς πρέπει να προστατευτεί, διότι απέναντι στη φυσική καταστροφή η πρωταρχική μέρημνα, και αυτό γίνεται και αυτή είναι η αρχή της πολιτικής προστασίας, είναι η ανθρωπίνη ζωή. Άρα οτιδήποτε έχουμε ζήσει και αυτό ζούμε είναι ότι προέχει αυτό. Όλα τα συστήματα προστασίας είναι φτιαγμένα και δομημένα γύρω από την προστασία της ανθρωπίνης ζωής. Συνεπώς αυτό είναι το πρωτεύον. Σας το έθεσα επειδή κυβερνητικός στέλεχος που βρέθηκε στο ΜΑΤΙ, ο Υπουργός Άμυνας, έθεσε το θέμα αυτό τη στιγμή που ακόμα δεν ξέρουμε πώς είναι οι αγνοούμενοι. Καταμετρούμε τους νεκρούς. Δεν με ρωτάτε να κρίνω πράγματα τα οποία. Ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε μια τόσο μεγάλη ένταση φυσική καταστροφή σε κατοικημένη περιοχή. Αυτό είναι το μείζον. Σε κατοικημένη περιοχή, πυκνοκατοικημένη ημί, με αυθαίρετα ημί, είναι δευτερεύον. Έχουμε ένα φυσικό φαινόμενο τεράστιας έκτασης, αυτή είναι η πηγή της τραγωδίας, που χτύπησε κατοικημένη περιοχή. Και γι' αυτό η συζήτηση πρέπει να είναι σαφής. Όπως πολύ καλά θίξατε κι εσείς, τονίσατε το θέμα της πολιτικής προστασίας, το φέρατε πολύ μπροστά, όπου εκεί φαίνεται ότι πρέπει να υπάρξει ένα σχεδιασμός, Υπουργέ, και σε σχέση με αυτό που λέτε, με τα νέα δεδομένα που έχουμε. Είναι κάτι που γίνεται διεθνώς στην Ευρώπη, καιρικά φαινόμενα, άρα ένα σχεδιασμός και εκεί να δοθεί η μεγαλύτερη βαρύτητα, και επίσης και στο επιχειρησιακό κομμάτι. Γιατί όταν έχουμε 88 νεκρούς, δεν μπορεί να πήγαν όλα καλά, κύριε Υπουργέ. Εντάξει, εγώ δεν θα μπω στην επιχειρησιακή, όχι πάρει. Και το σίγουρο είναι ότι απέναντι σε ένα τέτοιας έκτασης φαινόμενο, πολύ ακραίο, δεν υπάρχει παρά μικρή αφιβολία επ' αυτού, ότι δεν ήμασταν έτοιμοι να αντιμετωπιστεί ως συνολικά να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιας έκτασης φαινόμενο, 110 χιλιόμετρα την ώρα, μία μισή ώρα, καθολική καταστροφή, κατάρρευση όλων των λεωφόρων, μαραθώνες που ήταν η γραμμή άμυνας κτλ. Σε 3 λεπτά πέρασε φωτιά από πάνω. Όλα αυτά καθιστούν, και δεν είμαι ο κατάλληλος για να κρίνω αυτή την πολυπέθεια. Το σίγουρο είναι ότι το σύστημα πολιτικής προστασίας μας προφανώς πρέπει να πάρει υπόψη του πλέον και να αναμορφωθεί, προκειμένου να μπορεί να συζητήσει φαινόμενα τα οποία μέχρι τώρα δεν ήταν κατεγραμμένα, δεν τα είχαν, δεν ήταν συνήθι. Και το πιο σημαντικό, επαναλαμβάνω, είναι ότι χτύπησε μια κατοικημένη περιοχή και δίπολη πυκνοκατοικημένη, παράγοντα μια εθνική τραγωδία τεράστιων διαστάσεων. Κύριε Υπουργέ, σε τι συνίσταται η δική σας ευθύνη, με δεδομένο ότι ο Πρωθυπουργός ανέλαβε την πολιτική ευθύνη στο Υπουργικό Συμβούλιο και σας κάλεσε τον καθένα ξεχωριστά να αναλάβετε την αντίστοιχη ευθύνη? Και θέλω να πάμε στην δική σας ευθύνη, διότι έχουμε την επόμενη μέρα και είσαστε και έχετε το χαρτοφυλάκι του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, επειδή προφανώς το χωροταξικό στοιχείο ήταν μέρος της κατάστασης αυτής, εδώ θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε μια ευρύτερη πολιτική συνεννόηση. Δηλαδή πρέπει ως χώρα, με ευρύτερο φάσμα των πολιτικών δυνάμεων, να συναποφασίσουμε ότι δεν γυρίζουμε πίσω, ότι τις κακοδαιμονίες του παρελθόντος θα τις αντιμετωπίσουμε, θα τις αντιμετωπίσουμε ριζικά. Και ο εθνικό χωροταξικό σχεδιασμός, το οποίο
είναι το επίμαχο θέμα που, για το οποίο ανέλαβα την ευθύνη, πρέπει να θέσει ευθέως, οριστικά και αμετάκλητα το νέο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργεί η χώρα και τους κανόνες στους οποίους θα αναμορφωθούν και οι υπάρχουσες προβληματικές περιοχές. Έχουμε άπειρες στρεβλώσεις, αυτό είναι γνωστό. Τις μεγεθύνουμε κάποιες στιγμές, διότι διαδοχικές καταστάσεις θεωρούμε ότι υπάρχει μια καθολική κακοδαιμονία. Δεν ισχύει αυτό. Η αυθαίρετη δόμηση, για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι είναι κατά 90% σε τρεις περιοχές της χώρας. Δεν είναι καθολικό φαινόμενο. Είναι η Αττική, το μεγάλο πρόβλημα στην Αττική, Χαλκιδική και ένα-δυο άλλα σημεία τα οποία... Ναι. Άρα οι νόμοι Σούφλια, Μπυρμπύλη, Παπακοσταντίνου, Καλαφάτη, μέχρι και της σημερινής κυβέρνησης ήταν λάθος πρωτοβουλίες, νομοθετικές πρωτοβουλίες και νόμοι για τακτοποίηση, ρύθμιση αυθαιρέτων κτισμάτων. Νομίζω ότι η τακτοποίηση αυθαιρέτων, γιατί δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις ένα θέμα κλείνοντας τα μάτια. Η τακτοποίηση αυθαιρέτων έχει κάποιους κανόνες, αλλά και μπορεί να ενταχθούν, δεν είμαι αντίθετος στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων, αρκεί να ενταχθούν σε κάποια καινούργια πράγματα ή σε κάποια άλλα πράγματα. Όπως ξέρετε, ο νόμος για την ταυτοποίηση των αυθαιρέτων, αυτός που ισχύει και τώρα δηλαδή, έχει κάποιους κανόνες που είναι πολύ σωστοί. Ταυτοποίηση μπορεί να κάνει μόνο ένας που έχει ιδιοκτησία της γης. Ταυτοποίηση δεν μπορεί να κάνει ο καταπατητής και δεν μπορεί να κάνει ένας ο οποίος έχει συνειδιοκτησία, την οποία δεν έχει σεβαστεί, δεν έχει τη συνένεση. Δεύτερον, δεν μπορεί να είναι σε δάσος, σε παραλία ή σε άλλες περιοχές. Άρα, η ταυτοποίηση. Δεύτερον, ο νόμος πλέον, γι' αυτό θεωρώ ότι είναι θέμα εθνικής συνεννόησης, γιατί αντιμετωπίζεται από τούδε και εφεξής, είναι πάρα πολύ βαρύς, το ακροτελεύτιο άρθρο του είναι πάρα πολύ βαρύς για τους αυθαιρεσιούχους, με την έννοια ότι πλέον το πρόστιμο είναι πάρα πολύ ψηλό και κοινοποιείται αμέσως στην εφορία. Άρα έχουμε ένα μηχανισμό αυτοκατεδάφισης για πρώτη φορά στο σύστημά μας. Θα λειτουργήσει όμως αυτός ο νόμος, λέει, θα τον δούμε και σε αντίστοιχη περίπτωση στην πληγήσα περιοχή να εφαρμόζεται. Στην πληγήσα περιοχή πρέπει να κάνουμε το πνεύμα του νόμου για τα αυθαίρετα προφανώς θα εφαρμοστεί. Το επίμαχο όμως θέμα δεν είναι η ταυτοποίηση των αυθαιρέτων, είναι το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι ακόμα και οι περιοχές που έχουμε υψηλό βαθμό αυθαιρέτων μπορούν να πολεοδομηθούν. Αυτό είναι το μεγάλο βήμα. Το κόκκινο λιμανάκι δηλαδή, όχι το λιμάνι, η γειτονιά κόκκινο λιμανάκι, ναι, που ταυτοποιήθηκε, που μπήκε σε πολεοδομικό σχεδιασμό το 2012, ήταν ένα σωστό βήμα. Εκεί τι ακριβώς έγινε, γιατί ακούσαμε τις αντιδράσεις ότι και εσείς παραδέχεστε ότι δώσατε και εσείς άδεια σε αυθαίρετα στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά είναι κάτι που έρχεται από παλιά, έχει μια ιστορία, έτσι δεν είναι? Ναι, έγινε προσπάθεια το 2003, η οποία ήταν αποτυχημένη, σωστά, γιατί πήγε να γίνει όλη η περιοχή 80 τετράγωνο, 82, να νομιμοποιηθούν με υπουργική απόφαση. Αντίθετα, ο δρόμος είναι να φτιάξεις πολεοδομικό σχέδιο και να περάσει από το ΣΤΕ με τη μορφή προεδρικού διατάγματος. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Έγινε το 12 για τα 2/3 αυτού του οικισμού, το οποίο εκδόθηκε, που σημαίνει δρόμοι, πεζοδρόμια, εισφορά γης και ούτω καθεξής. Έγινε μια προσπάθεια να ενταχθεί και ένα άλλο μικρό κομμάτι. Το ΣΤΕ απεφάνθη ότι δεν έχει τις προϋποθέσεις, γιατί είναι κοντά σε ρέμα ή κάποιους άλλους, και είπε 2 τετράγωνα να ενταχθούν, διότι μπορούν να ενταχθούν, και αυτά είναι τα 2 που συμπληρώθηκαν. Συγκεκριμένο. Αλλά αυτός είναι ο δρόμος. Ναι. Δηλαδή και στο μάτι, και είναι η ευκαιρία να πολεοδομηθεί, να διαμορφωθούν οι κανόνες του. Κάθε πολεοδόμηση περιέχει ένα μικρό αναδασμό εισφορά σε γη, μειώνονται τα τετραγωνικά των ιδιοκτησιών.
Κάποιες ιδιοκτησίες πρέπει να επαναχωροθετηθούν, αλλά είναι ο μόνος δρόμος για να μπορέσουμε να... Άρα εσείς θα πείτε σε κάποιον ο οποίος, γιατί υπάρχει και το λεγόμενο πολιτικό κόστος και δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να το σηκώσετε, εσείς θα μας το απαντήσετε αυτό, σε κάποιον ο οποίος έχει χάσει το βιό του, έχει χάσει την οικογένειά του στο συγκεκριμένο σημείο, ότι αν είναι αυθαίρετο το σπίτι δεν θα έχει δικαίωμα να το ανοιγείρει ξανά? Σας είπα και πριν ότι αυθαίρετα δεν είναι όλα τα αυθαίρετα. Ναι, εγώ μιλάω για τα αυθαίρετα, κύριε Υπουργέ. Υπάρχουν αυθαίρετα τα οποία έχουν δυνατότητα ταυτοποίησης και μπορεί να έχουν ταυτοποιηθεί, δηλαδή να έχουν ενταχθεί σε κάποιο νόμο. Και να πληρώνουν και έμφυα. Ακριβώς. Ναι. Υπάρχουν και αυθαίρετα τα οποία δεν εντάσσονται, είτε γιατί είναι δασικά, είτε γιατί είναι καταπατήσεις, είτε γιατί δεν έχουν επιλύσει το πρόβλημα της συνιδιοκτησίας. Άρα το να είναι ταυτοποιημένο αυθαίρετο εντάσσεται στον πολυοδομικό σχεδιασμό. Οι άλλες κατηγορίες είναι πρόβλημα πως θα ενταχθούν και αν θα ενταχθούν. Άρα θα βάλετε ένα στόπ σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένα κριτήριο το οποίο πρέπει να είναι ασφαλές, ότι είναι σύνομο και ότι μπορεί να προχωρήσει. Τώρα τα αυθαίρετα που καταστράφηκαν, αυτά ούτε ξαναχτίζονται ούτε επισκευάζονται. Κατεδαφίζονται και χτίζονται με νόμιμη άδεια. Επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να αναπαραχθεί στο μάτι η σημερινή πολυοδομική εικόνα. Είναι καταστροφικό και δεν πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε αυτό που... Όχι, λέω γενικότερα για τα αυθαίρετα, όχι το μάτι, τι γίνεται στις περιπτώσεις. Αν είναι ταυτοποιημένα αυθαίρετα, ναι, αν είναι ταυτοποιημένα. Όπως λοιπόν, είπατε. Τώρα πάμε λίγο να δούμε, κύριε Υπουργέ, για να ξεφύγουμε από αυτό, γιατί είπα και εισαγωγικά ότι στη χρονική συγκυρία δεν είναι να κουβεντιάζει αυτά τα θέματα. Ωστόσο, θα έρθουν στο προσκήνιο το επόμενο διάστημα. Εγώ θέλω να φύγουμε και από το επιχειρησιακό, διότι δεν είσαι στο καθήλυνα αρμόδιος. Θέλω όμως να μου δώσετε μία δική σας πολιτική θέση και ένα πολιτικό σχόλιο για το γεγονός ότι είδαμε διαχρονικά από την Δευτέρα να μην αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση το γεγονός ότι η καταστροφή, η οποία επήλθε, όπως είπατε και εσείς, πάρα πολύ γρήγορα στο μάτι τη Δευτέρα το απόγευμα, δεν είχαν κυβερνητικά στελέχη και αξιωματούχοι αρμόδιοι των υπηρεσιών αντιληφθεί το μέγεθος, ακόμα και την επόμενη, την Τρίτη το βράδυ. Δεν έχω εικόνα από αυτό που λέτε ακριβώς για να σας δώσω και μια έγκυρη απάντηση. Ναι, προφανώς για την εικόνα από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τον αρμόδιο υπουργό και τους αρχηγούς του περιοριστικού σώματος της ελληνικής αστυνομίας, όπου έθεσαν κάποια θέματα τα οποία κουβεντιάσαμε νωρίτερα, όπως είναι για παράδειγμα το ρημοτομικό, αλλά δεν μένουμε μόνο εκεί. Θα σας επαναλαμβάνω την αρχική μου σκέψη. Υποθέτω ότι αυτή η συνέντευξη απάντησε σε ένα θεμελιακό ερώτημα. Αν η έκταση του φαινομένου μπορούσε να αντιμετωπιστεί με κάποιο άλλο τρόπο. Και η απάντηση που δόθηκε στη συνέντευξη ήταν σαφής, ότι υπερεύαινε η έκταση, η ένταση και η διάρκεια του φαινομένου το υπάρχον σύστημα και δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Φαντάζομαι ότι αυτό ήταν το περιεχόμενο αυτής της αποτύπωσης, που είναι μια αποτίμηση στην οποία δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια αξιόπιστη σκέψη ότι κάτι άλλο θα μπορούσε να είχε συμβεί που να μπορούσε να αντιμετωπίσει επιχειρησιακά. Επαναλαμβάνω και δεν είμαι ο κατάλληλος για να... Πάμε τώρα στη δική σας αρμοδιότητα, που είναι η ενέργεια. Έχουμε θέμα στο μάτι, δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί ακόμα. Προφανώς οι υπηρεσίες εργάζονται, αλλά στο Νέο Βουτζά έχουμε ένα τμήμα που έχει ηλεκτροδοτηθεί. Στο μάτι δεν έχουμε. Υπάρχουν γεννήτρες που λειτουργούν για κάποια ξενοδοχεία που βρίσκονται εκεί και για κάποιες μικρές επιχειρήσεις. Έχετε δώσει κάποιες εντολές συγκεκριμένες για την περιοχή την οποία κουβεντιάζουμε? Η εικόνα είναι η εξής. Εμείς καταστράφηκαν 51 υποσταθμοί της ΔΕΗ. Από αυτούς έχουν αποκατασταθεί μέχρι χθες το βράδυ οι 40, δηλαδή το 80% περίπου. Και από τις 7.600 συνδέσεις έχουμε αποκαταστήσει μέχρι το τελικό σημείο του σπιτιού τις 6.200. Άρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που είναι πολύ υψηλό. Μένει η τελευταία πράξη, η επανασύνδεση
του σπιτιού με, τον, με το σημείο αυτό. Το θέμα είναι ο χρόνος όμως, κύριε Υπουργέ. Σε αυτό το θέμα θα σας πω τι κάναμε. Να αυτό θέλει έχουμε αποτελέσματα. Ναι, καταλαβαίνουμε ότι είναι μεγάλη. 6.200 είμαστε πλέον κοντά στο τέλος. Η τελευταία πράξη που πρέπει να γίνει είναι να μπουν ο ηλεκτρολόγος για να κάνει, να αποτιμήσει και να κάνει την τελική σύνδεση. Αυτό που κάναμε είναι να ανοίγουμε ένα γραφείο του ΔΔΕ στην περιοχή και δίνουμε και 1.000.000 ευρώ να μπορούν να γίνει η πρόσκληση των ηλεκτρολόγων να κάνουν την τελική αποτίμηση και την τελική σύνδεση με το σπίτι. Αυτό είναι η τελευταία πράξη που θα γίνει από Δευτέρα με τοπικά γραφεία στην περιοχή. Να μπουν οι ηλεκτρολόγοι να αποτιμήσουν την τελική, το τελικό στάδιο της ασφάλειας για να συνδεθεί το σπίτι. Άρα νομίζω ότι στο σκέλος των υποδομών φτάνουμε στο τέλος. Μένει αυτό το τελευταίο σημείο για να μπορέσουμε να... Στο μέτωπο του περιβάλλοντος, ποιες εντολές έχετε δώσει? Κοιτάξτε, υπάρχουν, θυμίζω ότι το μάτι δεν είναι δασικό. Από το 45 ναι, είναι αγροτικές περιοχές. Αντίθετα, ένα μέρος του Νέου Βουτσινάκη, ο Άγιος Ανδρέας από πίσω είναι δασικά. Άρα οι παρεμβάσεις οι περιβαλλοντικές αυτή τη στιγμή σημαίνει, ευθέως το λέμε, θα βγει πράξη αναδάσεως της ευρύτερης περιοχής, ακριβώς όπως οφείλουμε να κάνουμε. Και ταυτόχρονα γίνεται μια τεράστια προσπάθεια καθάρισης της περιοχής από όλες τις συνέπειες που προκάλεσε η πυρκαγιά. Κύριε Υπουργέ, έχετε σκεφτεί σε αυτή την περίπτωση, γιατί υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός για τα δέντρα που έχουν χρησιμοποιηθεί, για την περίπτωση της αναδάσωσης μιλώ. Η Αττική ως φυσικό τοπίο χρόνια είχε τη Βελανιδιά, δεν είχε το Πεύκο. Το Πεύκο λοιπόν είναι μια καύσιμη ύλη, η οποία βλέπουμε, εάν δεν γίνονται και αυτά που πρέπει να γίνουν, δηλαδή τα αντίστοιχα και σωστά κλαδέματα που μπορεί να επιφέρει αποτελέσματα, αν θα χρησιμοποιηθούν και στην περίπτωση αυτή τα κατάλληλα δέντρα για την αναδάσωση και όχι όσο ο καθένας σκέφτεται πρόχειρα, εύκολα σε σχέση με ένα προηγούμενο τοπίο ή με κάτι που ο καθένας θέλει να κάνει, τέλος πάντων. Επαναλαμβάνω, στο μάτι χρησιμοποιήθηκε πολύ το Πεύκο με πρωτοβουλία των κατοίκων του 60, του δεκαετίας του 60. Οι αναδασώσεις πάντως που πλέον περιλαμβάνουν αυτή τη μέρημνα που αναφέρατε γίνονται με αποκλειστική ευθύνη και καθοδήγηση των δασαρχείων που προφανώς το θέμα της πυρκαγιάς αποτελεί μέρος της μέρημνας της αναδασώσης που κάνουν. Ναι, πάντως έχουμε και μηνύματα, κύριε Υπουργέ, μια που αναφέρεστε στα δασαρχεία, ότι υπολειτουργούν ή είναι υποστελεχωμένα και δεν μπορούν να ανταποκριθούν, ή άλλες περιπτώσεις ότι άνθρωποι που θέλουν να καθαρίσουν κτήματα ή οικόπεδα περιμετρικά μπορεί να βρεθούν και ως κατηγορούμενοι γιατί το πράττουν. Έχετε ανάλογη εικόνα? Κοιτάξτε, στο δασικό εμείς έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, μια μεγάλη τομή. Όπως ξέρετε, μέχρι τώρα τα δάση δεν ήταν δεν είχαν χάρτες, δεν είχε χώρα, δεν είχε δασικούς χάρτες. Έχουμε ήδη ένα 49% από τους δασικούς. Από 1% που ήταν το 2015, το οποίο τι σήμαινε? Ότι όταν δεν έχεις δασικούς χάρτες σημαίνει ότι οτιδήποτε αφορά τη λειτουργία του δάσους και τη διαχείριση είναι υπευθυνότητα αποκλειστική του δασάρχη, με πάρα πολλά θέματα οριοθέτησης, αυτό που υπονοήσατε πρέπει συνεχώς να υπάρχει. Η ανάρτηση των δασικών χαρτών και η επικύρωση των δασικών χαρτών, κατά τη γνώμη μου, είναι η πρώτη μεγάλη μεταρρύθμιση που έγινε, διότι σημαίνει ότι στα τέλη του 19 η Ελλάδα θα έχει 100% των δασικών χαρτών επικυρωμένους. Άρα οριστικά και αμετάκλητα ξέρουμε τι είναι το δάσος, δεν έχουμε αμφισβητήσεις, δεν υπάρχει... Έχουν ενσωματωθεί όλοι φυσικά οι ενστάσεις αγροτών, κτηνοτρόφων κλπ. Τώρα αναρτώνται και οι χάρτες και στην Αττική και στις επίμαχες περιοχές. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα της μεγάλης, το μεγάλο αλλαγό που πρέπει να κάνουμε.
Το ίδιο κάνουμε και με τις παραλίες. Ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία από τα τέλη του τρέχοντος έτους, να αποκτήσουμε πλέον οριστικά και αμετάκλητα τις παραλίες. Άρα η απάντηση στο θέμα αυτό σημαίνει ότι ολοκληρώνοντας δάση παραλίες και το χτιματολόγιο το οποίο προχωράει μέχρι το 2020, πλέον η Ελλάδα θα βρίσκεται σε ένα σημείο που θα έχει όλη τη βάση για να μπορεί να συζητήσουμε σοβαρά και την αντιμετώπιση των χωροταξικών και άλλων προβλημάτων που έχουν συσσωρευτεί τόσα χρόνια. Και να μην υπάρχει κίνδυνο και για τους εμπριστές, έτσι, κύριε Υπουργέ, σε κάθε περίπτωση. Με την επικύρωση των δασικών χαρτών τελειώνει αυτή η ιστορία, διότι τα δάση θα είναι οριοθετημένα, άρα δεν θα υπάρχει κανένα κίνητρο πυρκαγιάς ή οτιδήποτε άλλο που στο παρελθόν είχε χρησιμοποιηθεί. Τώρα, για τις νέες τεχνολογίες, γιατί έχουμε δύο χένουσες πληγές. Η μία είναι το μάτι βεβαίως και ο Νεσμουτζάς, αλλά κυρίως το μάτι από δασική πυρκαγιά και η μάνδρα χτυπημένη από πλημμύρα. Έχουμε εντάξει και έχουμε εντατικοποιήσει τις ενέργειες ούτως ώστε να προλαμβάνουμε τέτοια ακραία φαινόμενα και τέτοιες καταστάσεις, κύριε Υπουργέ? Μπαίνουμε σε ένα ευαίσθητο θέμα. Ένα από τα πιο ευαίσθητα θέματα είναι, όπου είμαι πολύ πίσω η κατάσταση, είναι τα περίφημα ρέματα. Στη Μάνδρα είχαμε ακραία φαινόμενα εξαιτίας των ρεμάτων. Έχουμε ένα μείζον θέμα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Έχουμε πολύ χαμηλό βαθμό οριοθέτηση των ρεμάτων από τους Δήμους. Πολύ χαμηλό ποσοστό. Πέρα από την καταχρηστική πρακτική του να χρησιμοποιούν τα ρέματα για χρήσεις που είναι απαράδεκτο, έχουμε και πρόσφατα φαινόμενα, δεν θέλω να το σχολιάσω. Άρα είναι η αφετηρία αυτή τη στιγμή για οποιαδήποτε συζήτηση είναι ο οριοθέτηση και ο επανεκαθορισμός των ρεμάτων με έναν τρόπο αξιόπιστο, κατά αναλογία των δασών και των παραλίων. Ναι. Αυτό είναι... Αυτό πόσο χρονικό διάστημα θα απαιτηθεί, κύριε Σταθάκη, διότι βλέπαμε, για παράδειγμα, στις αρχές, μάλλον στα τέλη της δεκαετίας του 90, να πλημμυρίζει το Μοσχάτο και η ευρύτερη περιοχή στο Πέριξ του Κηφισού από τα ρέματα που είτε είχαν οικοδομηθεί, είτε είχαν μπαζωθεί και... Μια δυνατή βροχή έστελνε όλο το νερό με ταχύτητα στο Μοσχάτο και στο Νέο Φάληρο και πλημμύριζε ο τόπος μέχρι να διευθετηθεί εκεί με τον Κηφισό, με τον αυτοκινητόδρομο. Μάλιστα. Η απάντηση είναι, αν στα δάση αποδείχθηκε ότι σε 18 μήνες μπορεί να γίνει μια τεράστια δουλειά, ναι, νομίζω ότι κατά αναλογία είναι θέμα πολιτικής βούλησης και απόφασης να προχωρήσουμε και στο θέμα των ρεμάτων. Υπόψη ότι μέχρι στιγμής το άρθρο το οποίο βάζουμε πρόστιμα και δίνουμε κίνητρο αυτοκατεδάφισης δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει μόνο εναντίον ιδιωτών. Έρχονται ιδιώτες που έχουν μπει τα πρόστιμα και λένε να το γκρεμίσουν 30 μέρες για να πληρώσει το πρόστιμα. Το χρησιμοποιούμε και εναντίον δήμων. Και έχω ένα κατάλογο δήμων που έχουν μπει πολύ βαριά πρόστιμα επειδή έχουν επιτρέψει να υπάρξουν οποιασδήποτε μορφής κτίσματα σε ρέματα. Συνεπώς η ιδέα είναι, νομίζω ότι είναι θέμα απόφασης να προχωρήσουμε στην οριοθέτηση των ρεμάτων κατά προτεραιότητα, να πιεστούν οι Δήμοι να ολοκληρώσουν αυτή τη δουλειά ή να υπάρξει μια εθνική πρωτοβουλία παράλληλα και να τελειώνουμε αυτό το κεφάλαιο το οποίο είναι ένα από τα μείζωνα θέματα που μπορούμε και πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατά προτεραιότητα. Εγώ απλά θα ήθελα να σας ρωτήσω να επανέλθω λίγο στο θέμα της ευθέρετης δόμησης και στους νέες μεθόδους παρακολούθησης, γιατί συστήνεται μια νέα δομή, αν δεν κάνω λάθος, που είναι τα παρατηρητήρια δομημένου περιβάλλοντος. Η ιδέα εδώ ήταν απλή. Εμείς απλοποιούμε πολύ την αδειοδότηση κατασκευής των κτηρίων. Δηλαδή, ο νόμος που ψηφίσαμε για το δομημένο περιβάλλον, τι λέει ουσιαστικά? Ότι από τις 15 Οκτώβρη φέτος, η κατασκευή των κτηρίων, κατοικιών και άλλων, θα γίνεται με ηλεκτρονική γνωστοποίηση στην πολεοδομία. Δεν θα χρειάζεται ιδιαίτερη άδεια, ούτε έγκριση από την πολεοδομία.
Άρα ένας ιδιώτης φτιάχνει ένα σπίτι, θα ακολουθεί τους κανόνες της πολυοδομίας, θα γνωστοποιεί ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα χαρτιά και δεν θα χρειάζεται να πάει καν στην πολυοδομία. Ο έλεγχος θα γίνεται από ιδιώτες μηχανικούς, επιθεωρητές περιβάλλοντος φυσικά, πολυοδομία, σε όλα τα στάδια κατασκευής, και μετά ο έλεγχος της κατασκευής και η δυνατότητα εντοπισμού των πιθανών αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαιρεσιών θα γίνεται από το παρατηρητήριο, το οποίο θεσμοθετείται σε επίπεδο περιφέρειας και με εγγραφεία σε κάθε νομό. Ουσιαστικά επανερχόμαστε σε ένα σύστημα σε επίπεδο νομού να υπάρχει παρατηρητήριο και ταυτόχρονα διαχωρίζουμε για πρώτη φορά την αδειοδοτούσα αρχή της πολυοδομίας από τον έλεγχο. Ένα αδειοδοτεί πολυοδομία του Δήμου, μάλιστα, αλλά τον έλεγχο τον κάνει το παρατηρητήριο, και με δεδομένη και την συστηματική παρακολούθηση πλέον όλου του δομένου περιβάλλοντος, αυτά θα δίνει μια πολύ καλή και καθαρή εικόνα για το πώς προχωράνε τα νόμιμα κτίρια και πού έχουμε αυθαιρεσίες ή για ποιο λόγο τις έχουμε. Κύριε Υπουργέ, επειδή είσαστε από τα προβεβλημένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα και ένα ευρύτερο πολιτικό ερώτημα να σας θέσω, για να μου πείτε κατά πόσο αυτή η κατάσταση, που προφανώς προκαλεί πολιτικές εξελίξεις, τα γεγονότα στη Μάνδρα τους προηγούμενους μήνες, το γεγονός ότι έχουμε δύο κρατούμενους Έλληνες στρατιωτικούς στις φυλακές της Ανδριανούπολης, αλλά και η κρίση που σοβεί με το θέμα του ζητήματος του Σκοπιανού, δηλαδή την άρνηση των ανεξάρτητων Ελλήνων να υperψηφίσουν τη συμφωνία των Πρεσπών, κατά πόσο έχει βαρύνει το κλίμα στην κυβέρνηση, θα θέλω να μου πείτε. Τι εννοείται βαρύνει? Δεν έχει βαρύνει. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση όταν έχεις λειτουργήσει υπό το βάρος μιας πολύ σημαντικής εθνικής τραγωδίας. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση, ειδικά σε μια σειρά από μεγάλες πρωτοβουλίες στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, κατά τη γνώμη μου πρέπει να συνεχίσει. Είναι πρωτοβουλίες οι οποίες υποβάλλονται υπό το βάρος μιας πάρα πολύ θετικής συγκυρίας και είναι πολύ υποφελής για τη χώρα. Συνεπώς η κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει να ασκεί την πολιτική της σε τόσο σημαντικά θέματα και ταυτόχρονα όπου επιβάλλονται διορθώσεις αυτό οφείλει και πρέπει να το κάνει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Σταθάκη, τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Υπάρχουν άλλα πολλά κεφάλαια, κύριε Υπουργέ, που θα έπρεπε υπό άλλες συνθήκες να εξετάσουμε, όπως για παράδειγμα τι γίνεται με τους υδρογονάνθρακες και άλλα πτηνά. Αλλά αυτή είναι η επικαιρότητα στην παρούσα φάση και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε μια άλλη ευκαιρία ίσως μας δοθεί η δυνατότητα. Λοιπόν, ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.